Με τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού συνεχίζουμε το μάθημά μας από την προς Φιλιππισίους επιστολή. 1039 σελίδα, δεύτερο κεφάλαιο, και σήμερα διαβάζουμε το εδάφιο 19. Επαναλαμβάνω, σελίδες 1039, δεύτερο κεφάλαιο, προς Φιλιππισίους επιστολή, εδάφιο 19. Ελπίζω δε επί των Κύριων Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως των Τιμόθεων, δια να εφραίνομαι και εγώ μαθών την κατάστασή σας. Δόξα στον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, αδέρφια, συνεχίζοντας το σημερινό εδάφιο, να υπενθυμίσουμε το προηγούμενο, γιατί το προηγούμενο είναι τόσο σημαντικό, τόσο κέριο, ώστε να εξηγηθούν και τα επόμενα. Στα προηγούμενα εδάφια μας είπε ο Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, την προσωπική του εμπειρία. Πώς χαίρεται, αν και βρίσκεται μέσα στη φυλακή. Τι είναι αυτό που τον κάνει να χαίρεται και να ξεπερνάει όλα αυτά τα αδιέξοδα, τα οποία ανθρωπίνως, όχι μόνο δεν παλεύονται, αλλά μπορούν να σου προκαλέσουν όχι μόνο κατάθλιψη, αλλά και απελπισία. Εκείνος βρήκε τη χαρά στο πρόσωπο του Κυρίου με το να γίνει σπονδύ υπέρ της λειτουργίας της πίστεως των άλλων. «Προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας», μας είπε. Γίνομαι δηλαδή το κρασί που χύνεται για εσάς, χωρίς να περιμένω τίποτα από εσάς, χωρίς να απαιτώ τίποτα από εσάς, ό,τι το κάνω, το κάνω και ας μην το ξέρει κανείς και ας μην μείνει ποτέ στη συνείδηση κανενός, φτάνει που το ξέρει ο Κύριος. Είναι λοιπόν μία ανιδιοτελής προσφορά, μία προσφορά που δεν απαιτεί, διεκδίκει, δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά, απλά προσφέρεται αφιλοκερδός, ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει μπράβο ή εύγε, η μόνη του έγνοια είναι το καλό της αδελφότητας και η δόξα του Χριστού. Συναντάει λοιπόν την χαρά και προσθέτει λέγοντας ως αυτός, με τον ίδιο τρόπο, να χαίρεστε κι εσείς. Αν πραγματικά ψάχνετε να βρείτε τη χαρά, μην ψάξετε να τη βρείτε πουθενά αλλού, σε κάποιον άλλο τρόπο, τζάμπα, θα χάσετε το χρόνο σας. Να γίνεστε θυσία, σπονδύ, το κρασί που χύνεται και εξαφανίζεται, προκειμένου να πάρει μπροστά ο αδελφός σας, η αδελφή σας, ένα πρόσωπο που γνωρίζετε, που αγαπάτε ή που μόλις γνωρίσατε και θέλετε να το βοηθήσετε, χωρίς να περιμένετε καμία ανταπόδοση από κανέναν ή μη μόνον από τον Κύριο. Τέρμα. Αυτό τους λέει. Και έρχεται τώρα στο 19 και μας λέει: «Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν, κάθε τι που κάνει, το στηρίζει και το αφιερώνει στο Χριστό. Για οτιδήποτε σχεδιάζει να κάνει, βάζει μπροστά πρώτα τον Ιησού Χριστό». Θα μου πεις, είναι και τίποτα σοβαρό αυτό το οποίο θα ακολουθήσει? Είναι σοβαρό, αλλά και για τα σοβαρά και για τα λιγότερα σοβαρά, μην ξεχνάς ποτέ να βάζεις μπροστά τον Ιησού Χριστό. Η ελπίδα σου στα σημαντικά και στα ασήμαντα να είναι μία, ο Χριστός. «Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν», δηλαδή εγώ σε Αυτόν στηρίζομαι. Είμαι στη φυλακή, αλλά σε Αυτόν στηρίζομαι. Μα αν στηρίζεσαι σε Αυτόν, γιατί είσαι στη φυλακή? Αφού στηρίζεσαι σε Αυτόν, θα έπρεπε εκείνος να μην επιτρέψει να μπει στη φυλακή. Και τώρα που μπήκες και εκείνος το επέτρεψε, πάλι σε Αυτόν στηρίζεσαι? Τώρα που τα πράγματα δεν ήρθαν τόσο καλά, δεν ήρθαν όπως τα ανέμενες, πάλι σε Αυτόν στηρίζεσαι? Επέτρεψε κάτι δυσάρεστο που θα μπορούσε να τα αποτρέψει και εσύ πάλι σε Αυτόν στηρίζεσαι, πάλι σε Αυτόν ελπίζεις? Πώς ελπίζεις σε Αυτόν που επέτρεψε να ρυφθεί στη φυλακή ενώ του δώσες όλη σου τη ζωή? Εγκατέλειψες καριέρα, δόξες, τιμές, αναγνώριση. Έτρεξες, μόχθησες, έφαγες ξύλο.
και τελικά εκείνος επέτρεψε αυτό, να είσαι στη φυλακή και οι άλλοι να είναι απ' έξω και να κηρύττουν το Ευαγγέλιο εξ αντιζηλίας και εσύ που φυλάς αγιασμό, καθαρότητα, να είσαι στη φυλακή παροπλισμένος, στον πάγκο και μας λες ότι ενώ εκείνος το επέτρεψε και μάλιστα αυτή την ώρα επιτρέπει να είναι στο προσκήνιο αυτοί που κηρύττουν εξ αντιζηλίας, όχι εν καθαρότητη, εσύ μας λες ότι εξακολουθείς να ελπίζεις αυτόν? Και λέει ναι, εγώ ελπίζω επί τον Ιησούν. Και που επέτρεψα με να είμαι στη φυλακή, ελπίζω επί τον Ιησούν. Και που αποφάσισε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να είμαι στη φυλακή και άλλοι να κηρύττουν εξ αντιζηλίας ουχή εν καθαρότητη, εγώ πάλι ελπίζω στον Ιησού. Και το ότι τα πράγματα ήρθαν αντίθετα από όσο θα ανέμενα ή θα περίμενα, δεν πάβω να ελπίζω στον Ιησού. Να πούμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Ελπίζω επί τον Ιησού μέσα από τη φυλακή. Ναι. Ελπίζω επί τον Ιησού. Κανείς δεν με επισκέφθηκε. Όλοι με εγκατέλειψαν. Αλλά ελπίζω επί τον Ιησού. Δεν σταματάω να ελπίζω επί τον Ιησού. Πες το κι εσύ. Σε σένα ελπίζω, Κύριε. Ελπίζω, Κύριε, σε σένα. Ελπίζω πού? Επί τον Ιησού. Δεν ελπίζεις στα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση που θα είναι λίγο ανακουφιστικά ή ελπίζω επί τον Ιησού. Δεν ελπίζεις τους ειδικούς, τους γιατρούς. Ελπίζω επί τον Ιησού. Δεν ελπίζεις τον Α ή τον Β. Ελπίζω στον Ιησού. Εκεί ελπίζω. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησού. Γιατί ελπίζεις επί τον Ιησού? Γιατί είναι Κύριος ο Ιησούς. Τι Κύριος είναι? Είναι ο Κύριος της καταστάσεως? Είναι ο Κύριος του αδιεξόδου? Είναι ο Κύριος των δυνάμεων? Είναι βασιλιάς βασιλιάδων? Θα γίνει στο τέλος και Κύριος Κυρίων. Γι' αυτό ελπίζω σε αυτόν. Γιατί ξέρω ότι είναι ο νικητής. Είναι ο τελικός νικητής. Δεν υπάρχει άλλος που θα νικήσει. Ένας είναι. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Σε αυτόν ελπίζω. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεον. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να σας στείλω τον Τιμόθεο. Κοίτα κάτι ελπίδες που έχει. Μα αγαπητέ μου, ο Τιμόθεος είναι ο μόνος που σου έχει απομείνει. Είναι ο μόνος που σου έχει απομείνει. Ελπίζεις τον Χριστό ότι και αυτόν θα τον στείλεις στους άλλους και εσύ τι θα κάνεις? Είναι ο μόνος που σου έχει απομείνει. Είναι ο μόνος που σε υπηρετεί. Ελπίζω επί τον Κύριον Ιησού να πέμψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεο. Αφού σου είναι απαραίτητος, θα μείνεις μόνος. Και εσύ ελπίζεις και μάλιστα ταχαίως να πέμψεις αυτόν που σου είναι τόσο απαραίτητος και πολύτιμος προς αυτούς. Ναι, γιατί, κοιτάξτε αδέρφια τώρα καρδιά, κοιτάξτε πόσο έχει δουλέψει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, πόσο έχει αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει στην καρδιά του, ο άνθρωπος αυτός, μέσα από τις φυλακίσεις, μέσα από τους διωγμούς, αλλά και μέσα από τις διανομές του Αγίου Πνεύματος. Στη μοναξιά του, στον παροπλισμό του, κοιτάξτε τώρα για ποιο λόγο ελπίζει στον Κύριο, τον μοναδικό ισοψυχό του, να τον στείλει στους άλλους. Γιατί? Δια να εφραίνομαι εγώ, μαθών την κατάστασή σας, για να χαίρομαι μέσα στη φυλακή μου από τη δικιά σας την πρόοδο. Να μαθαίνω ότι προκόβεται στην πίστη και στην επίγνωση του Χριστού. Βρεάσε τους άλλους τώρα. Είσαι στη φυλακή. Θα χαρείς εσύ τώρα με το πώς θα είναι οι άλλοι χιλιόμετρα μακριά και θα ξεμείνεις μόνος? Τι είναι αυτά που κάνεις και σκέφτεσαι? Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι? Τι λες τώρα? Να εφραίνομαι εγώ μαθών την κατάστασή σας. Κοίτα πώς θα βολευτείς. Όπως λένε οι άνθρωποι, κοίτα την πάρτη σου. Κοίτα τον εαυτό σου. Οι άλλοι καλά τρώνε και πίνουν, πάνε στην εκκλησία, έχουν τις οικογένειές τους, πάνε στους αγρούς τους, δουλεύουν, ζουν μια νορμάλ ζωή. Εσύ είσαι στη φυλακή και δεν σε έχει επισκεφτεί και κανένας. Και κηρύττουν οι άλλοι εξ αντιζηλίας ουχή εν καθαρότητη. Και θα στείλεις τον Τιμόθεο, τον μοναδικό που σου απέμεινε. Και ποιος θα σε φροντίζει?
θα τον στείλω, γιατί έτσι εγώ εφραίνομαι όταν μαθαίνω τα καλά νέα των αδερφών μου. Δεν γίνονται τυχαία τα θαύματα, ούτε πάει τυχαία ο Κύριος αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που πάει ο Κύριος και τους επισκέπτεται κάθε τόσο. Τους θεωρούν οι υπόλοιποι κατεστραμμένους, εγκαταλελειμμένους, ξεπερασμένους. Την εποχή που γράφει εδώ ο Παύλος είναι το 60 μετά Χριστόν. Και γράφει στους Φιλίππους, στους Φιλιππησίους από τη Ρώμη. Τι θα λένε τώρα οι κηρύττοντες εξ αντιζηλίας, οι οποίοι είναι στους άμμονες και κηρύττουν? Ποιος Παύλος? Αν ήταν ο Θεός μαζί του, δεν θα τον είχε ρίψει στη φυλακή. Τον παρόπλησε, αδελφέ, τον έβγαλε στην άκρη. Και ο Παύλος μιλάει με τον Θεό και έχει χαρά μέσα στη φυλακή του. Και μάλιστα και αυτόν που του είχε απομείνει, του λέει φύγε γρήγορα και πήγαινε να δεις τι κάνουν και γράψε μου για να χαρώ. Δεν χαίρεσε στην συντροφιά του Τιμωθέου? Χαίρομαι. Πιο πολύ όμως χαίρομαι να μάθω ότι το έργο του Θεού προχωράει. Κι ας είμαι εγώ στη φυλακή. Ανιδιοτελής. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού και η δούλη του Θεού. Κάθε δούλος Θεού, κάθε δούλη Θεού έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι ανιδιοτελής και χαίρονται ακόμα και όταν είναι στον πάγκο ή στην αφάνεια. Όταν μαθαίνουν ότι ο Κύριος εργάζεται σε πρόσωπα αγαπημένα που είναι πολύ μακριά. Χαίρεται, του φτιάχνει η μέρα του όταν μαθαίνει ότι τα πρόσωπα που κάποτε υπηρέτησε, εκεί που είναι, είναι ευλογημένα με εμπειρίες Θεού. Ότι ζουν σε αγιασμό και καθαρότητα. Ότι προκόβουν πνευματικά, ότι αυξάνουν, ότι οικοδομούνται. Αυτή είναι η χαρά του. Προτιμάει να μείνει μόνος και να χαίρεται, παρά να έχει τον Τιμόθεο, τον πολύ αγαπημένο Τιμόθεο δίπλα του και να μην ξέρει πώς πάνε οι αδελφοί του. Δηλαδή αυτού η χαρά είναι ο Χριστός και η προκοπή των αδελφών του. Να γιατί τον επισκέπτεται ο Κύριος, αδερφιά. Να γιατί τον επισκέπτεται ο Κύριος. Η ευλογία στην πνευματική ζωή, αδέρφια μου, περνάει πάντοτε από το νιάξιμό μας για τους άλλους. Όχι την περιέργειά μας για τους άλλους, αλλά για το νιάξιμο, για το ενδιαφέρον μας για τους άλλους. Ερχόμαστε στην εκκλησία, καθόμαστε στα έδρανα και μαθητεύουμε τα ιερά γράμματα για να καταλάβουμε ότι εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία και αξίζει και έχει ανταπόδοση ακόμα και στις δύσκολες μοναχικές στιγμές είναι να νοιάζεσαι για τον αδελφό και για την αδελφή σου. Να ενδιαφέρεσαι για αυτόν, να είσαι στο πλάι του, στη πλάι της. Συντροφιά, παρηγοριά, κουράγιο, στήριγμα, έστω το προσωπικό ενδιαφέρον, τι κάνεις, πώς είσαι. Από εκεί περνάει η ευλογία του Θεού. Έτσι αυξάνει ο πιστός. Και εκεί είναι που έχει να διηγείται τις ενέργειες και τις επισκέψεις του Θεού στην προσωπική του φυλακή, στο προσωπικό του καμίνι. Από εκεί περνάει η ευλογία και η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Ξέρεις τι είναι να είσαι στη φυλακή και να λες «Χαίρω και συγχαίρω, ως αυτός και εσύ συγχαίρετε με τεμού». Πού να συγχαίρουμε με τεμού, με τα σου, Παύλε, που είσαι στη φυλακή? Δηλαδή έχεις χαρά στη φυλακή σου? Ναι, έχω χαρά στη φυλακή μου. Και σας λέω και τον τρόπο που χαίρομαι για να χαίρεστε κι εσείς. Αλληλούια. Κανονικά θα πρέπει να μουρμουράει και να γκρινιάζει. Εγώ που έκανα τόσα για αυτούς, που έδωσα τη ζωή μου, που έβαλα πλάτη και τώρα με ξέχασαν και δεν ήρθε κανένας να με επισκεφτεί. Τέτοια γνωμοσύνη, τέτοια χαριστία. Αλλά δεν πειράζει, αδελφέ, δεν πειράζει, θα το βρουν από το Θεό. Είναι δίκαιος ο Κύριος. Τίποτα από όλα αυτά δεν λέει. Τίποτα από όλα αυτά δεν λέει. Θα μπορούσε να έχει χίλια δύο παράπονα και πίκρες, δεν λέει τίποτα. Το μόνο που λέει είναι ότι χαίρει και συγχαίρει. Έτσι να χαίρεστε κι εσείς, τους λέει. Και το λέει και σε εμάς. Η χαρά μέχρι την έκβαση, γιατί δεν είναι η έκβαση μόνο η χαρά σου. Μην περιμένεις να χαρείς μόνο όταν θα γίνει η έκβαση. Μπορείς να χαίρεσαι και πριν την έκβαση. Ο Παύλος χαίρεται και πριν την έκβαση, πριν την αποφυλάκησή του. Χαίρεται μέσα στη φυλακή του, πριν την αποφυλάκησή του, πριν την έκβαση χαίρεται. Υπάρχει λοιπόν τρόπος να χαίρεσαι όχι μόνο στις εκβάσεις,
Άμα είναι να χαιρόμαστε μόνο με τις εκβάσεις, τότε θα ζούμε κατάθλιψη μέχρι να ενεργήσει ο Θεός. Όχι. Όχι. Υπάρχει η χαρά της έκβασης, βεβαίως, αλλά υπάρχει και η χαρά και οι χαρές μέχρι την έκβαση. Και ποιες είναι οι χαρές μέχρι την έκβαση? Είναι αυτό που κάνει ο Θεός όταν εγώ νοιάζομαι για σένα, όταν εσύ νοιάζεσαι για μένα, όταν εγώ και εσύ νοιαζόμαστε για τους άλλους. Αν δεν μάθεις και εσύ και εγώ να νοιάζεσαι, να ενδιαφέρεσαι και να υπηρετείς, να στέκεσαι δίπλα στους άλλους, δεν θα μπορέσεις να χαρείς όταν τα γεγονότα σε πικραίνουν ή όταν τα αδιέξοδα σε στριμώγνουν. Όταν όμως δει ο Θεός ότι εσύ, εγώ και ο κάθενας από εμάς νοιαζόμαστε έμπρακτα δια της υπηρεσίας, δια της φροντίδας, δια του να είμαστε δίπλα ένας τον άλλον, τότε εκεί, μέχρι την έκβαση, δίνει κάποιες χαρές, κάποιες επισκέψεις, κάποιες διανομές Πνεύματος Αγίου, κάποια μηνύματα προφητικά, κάποια ενύπνια, διάφορες πνευματικές δωρεές και χάριτες, ώστε να χαίρεσαι για να μπορείς να αντέξεις μέχρι την ώρα της τελικής έκβασης. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι η δύναμή μου είναι του Κυρίου η χαρά. Ποια χαρά? Της έκβασης. Δηλαδή, αν ο Κύριος κάνει έκβαση μετά από 2 χρόνια, εγώ 2 χρόνια τι θα είμαι? Στην απελπισία και στην απογοήτευση? Και αν την κάνει την έκβαση μετά από 5 χρόνια, εγώ τι θα είμαι για 5 χρόνια? Στα τάρταρα? Βυθισμένος στα πατώματα από απογοήτευση, απελπισμένος? Μέχρι να γίνει η τελική έκβαση υπάρχει δυνατότητα να χαίρεσαι. Πώς? Νοιαζόμενος και ενδιαφερόμενος για τους αδερφούς σου. Και εσύ και εγώ. Να γίνεις το κρασί που χύνεται και η χαρά σου να βλέπεις να παίρνει μπρος η πίστη του άλλου. Γίνομαι σπονδύ το κρασί που χύνεται υπέρ της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας. Ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να βάλει μπροστά στην πίστη του αδελφού ή να αναθαρίσει λίγο. Με νοιάζεται ο αδελφός, με νοιάζεται η αδελφή. Ένα κάλεσμα, μία ανταπόκριση σε κάλεσμα. Αυτά όλα είναι μικρές κινήσεις με υπέροχα αποτελέσματα και σε εκείνον που τα δέχεται, αλλά και σε σένα που τα κάνεις. Ένα τηλέφωνο να πάρεις τον αδελφό σου και να του πεις πώς είσαι αδερφέ μου, και αυτό να το κάνεις που και που. Μία πρόσκληση στον αδελφό ή στην αδελφή σου. Πάμε για ένα καφέ, πάμε για βόλτα. Μία ανταπόκριση σε μία πρόσκληση που θα σου κάνει. Έλα από το σπίτι μου, πάμε μια βόλτα, έλα εδώ. Από όλα αυτά τα μικρά γεννιόνται μεγάλα πράγματα, αδέρφια. Και μέσα σε αυτά τα μεγάλα είναι η χαρά του Θεού και η παρηγοριά Του όταν θα βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι η γνησιότητα της πνευματικής ζωής. Αν μπεις και εσύ και εγώ στη γνησιότητα της πνευματικής ζωής, τότε θα βλέπεις και τις προσευχές να έχουν παρουσία Θεού. Και τότε θα καταλαβαίνεις ότι η προσευχή σου ακούστηκε. Και θα έρθει και η ώρα που θα τη δεις να απαντιέται. Κάθε προσευχή που ακούγεται και απαντιέται, περνάει μέσα από την εξήτηση του προσώπου του Κυρίου, αφενός, αλλά και από το γνήσιο και διαρκές ενδιαφέρον σου για τους άλλους. Θυμήσου το αυτό. Δεν ξέρω τι αιτήματα έχεις, θυμήσου όμως ότι όλα αυτά είναι θέμα να ενεργήσει η χάρις. Η χάρις πάει και ενεργεί στους εξητούντες το πρόσωπο του Κυρίου και σε εκείνους που νοιάζονται εμπράκτος για τους άλλους. Νιάξου λοιπόν εμπράκτος για τους άλλους και ρίξε λίγο τον εαυτό σου. Ο Παύλος δίνει τον Τιμόθεο και ρίχνει τον εαυτό του. Χάνει κάτι για να κερδίσει τη χαρά. Χάνει τον Τιμόθεο που είναι στήριγμα, ισόψυχος, για να εφρανθεί πώς? Με την πληροφορία ότι οι άλλοι στους Φιλίππους πάνε καλά και τους ευλογεί ο Θεός. Και μετά τι κάνει ο Θεός? Πάει και τον επισκέπτεται και του δίνει βεβαιότητες. Σε σημείο που να πει ότι εγώ, αδελφοί, τα έκανα όλα αυτά για να κερδίσω τον Χριστό. Για να βρεθώ μέσα σε Αυτόν. Και να μην έχω τη δική μου τη δικαιοσύνη, την εκ του νόμου. Γινόμενος μέτοχος της Ανάστασης αυτού,
μέσα από τα παθήματά του όμως. Να τα παθήματα, η φυλάκιση. Και μέσα στη φυλακή, νιάξιμο για τους άλλους. Τι να πούμε, αδέρφια, αυτός είναι ο τρόπος ζωής. Λίγο να προσπαθήσουμε να ζήσουμε έτσι, να ζήσουμε για τη δόξα του Κυρίου, νοιαζόμενοι για τους άλλους, λίγο να ρίξουμε τον εαυτό μας για να εξυπηρετηθεί, να αναπαυθεί, να ανακουφιστεί, να παρηγορηθεί ο άλλος, αλλάζει η ζωή μας. Ξέρεις πώς φεύγει η κατάθλιψη όταν νοιάζεσαι για τους άλλους? Ξέρεις πώς έρχεται η κατάθλιψη όταν έχεις μόνιμα παράπονα για τους άλλους? Για κάνε 2-3 κινήσεις προς τον άλλον, κάνε ένα άνοιγμα προς τον άλλον, στον άλλον που δεν θέλει ίσως. Κάνε ένα άνοιγμα και ας μη θέλει. Στον άλλο που θέλει, αλλά που δεν θέλεις εσύ, κάνε ένα άνοιγμα προς τα εκεί. Κάνε ένα άνοιγμα να δεις πώς ανοίγει ο ουρανός, πώς ανοίγει η καρδιά, πώς ανοίγει η διάνοια. Αυτά είναι που θα σε βοηθήσουν την ώρα της προσευχής. Αυτά είναι που θα σε στηρίξουν την ώρα της δυσκολίας, της μοναξιάς. Και αυτά είναι επάνω στα οποία θα έρθει η χάρης να σκηνώσει, ώστε να έχουμε και τις εκβάσεις. Σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Ένας τρόπος ζωής υπηρεσίας. Να γίνεις και να γίνω το κρασί που χύνεται και στο τέλος εξατμίζεται και ο άλλος μπορεί να το ξεχάσει. Αλλά ο Θεός δεν το ξεχνάει ποτέ. Αν δεχτείς να γίνεις το κρασί που χύνεται, με κίνδυνο να ξεχαστείς από τους άλλους, και ναι, να έρθεις αντιμέτωπος με την αχαριστία, με την αγνωμοσύνη, να θυμάσαι όμως ένα πράγμα. Και αν όλοι ξεχάσουν τι έκανες κάποτε για αυτούς, ο Κύριος δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σου. Αυτό μην το ξεχάσεις ποτέ. Όλοι να ξεχάσουν τι έκανες, ο Ιησούς ποτέ δεν θα το ξεχάσει. Και θα στο θυμίσει ότι το θυμάται στη φυλακή σου. Αλληλούια. Να πούμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια μου. Τι άλλο να πούμε? Δόξα στον Κύριο, να πάρουμε λίγο μπρος, να φύγουμε από το κλείσιμο του εαυτού μας, από τη φυλαυτία μας, όχι την πάρτη μας, όχι τον εαυτό μας. Χάσε και κάτι. Και εσύ και εγώ. Από το χρόνο σου, από την ξεκούρασή σου, από οτιδήποτε. Χάσε κάτι. Χάσε κάτι για τον άλλον, δηλαδή για τον Κύριο. Χάσε κάτι σαν σπονδί, σαν θυσία για τη λειτουργία της πίστεως του άλλου, για την παρηγορία του. Γιατί όταν λέμε η λειτουργία της πίστεως του, για να πάρει μπρος η πίστη του αλλουνού, μπορεί να χρειάζεται ένα ενδιαφέρον, μια αγκαλιά, ένα τι κάνεις, ένα σε έχασα, μου λείψες, δεν ξέρω τι. Ή ακόμα και να πάνε κάτι δίπλα του την ώρα της προσευχής. Ή να σταθείς δίπλα του ή δίπλα της σε μια δυσκολία. Ξέρεις τι πράγματα μπορούν να προκύψουν από όλα αυτά? Ξέρεις πόσα μπορείς να κάνεις για να δεις τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά σου και την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή σου? Και όλα αυτά γιατί? Γίνεται η θυσία για να λειτουργεί η πίστη του άλλου. Γίνεται το κρασί που χύνεται, που αύριο μεθαύριο θα το ξεχάσουν. Και όντως το ξεχάσανε. Όλοι το ξεχάσανε στην Ασία. Όλη η Ασία ξέχασε το κρασί που χύθηκε. Κανείς δεν θυμάται τίποτα. Το λέει ο Παύλος. Αλλά ο Κύριος όμως δεν με ξέχασε, λέει. Αλλά ο Κύριος με παρεστάθη. Με ενδυνάμωσε. Με ενδυναμώνει. Με ελευθέρωσε. Με ελευθερώνει και θα συνεχίσει να με ελευθερώνει. Να το. Έγινε το κρασί που χύνεται. Όλοι τον ξέχασαν. Στη φυλακή κανένας δεν τον επισκέφθηκε. Αλλά ο Κύριος δεν τον ξέχασε. Ούτε εσένα θα σε ξεχάσει. Έχεις τη δουλειά σου. Έχεις τα παιδιά σου. Έχεις τις υποχρεώσεις σου. Και έτσι είναι. Ασχολήσου λίγο και με τους άλλους και κάνε κάτι από αυτά για λίγο πίσω. Δεν λέμε να παρατήσεις τους πάντες και τα πάντα. Αλλά για δοκίμασε λίγο να χάσεις κάτι από αυτά που αγωνίζεσαι να κρατήσεις και δικαιολογημένα. Για να δώσεις μια οικοδομή, μια παρηγοριά, λίγο χρόνο στον άλλον. Μέσα στις πολλές ασχολίες τις οποίες έχεις. Δώσε και μια ώρα, μια μισή παραπάνω, που δεν την έχεις. Σε εκείνον που τη χρειάζεσαι. Θα στα δώσει όλα ο Κύριος από εκεί. Και μάλιστα αυτός μπορεί και να σε ξεχάσει. Αλλά θα στα δώσει όλα ο Κύριος από εκεί. Από αυτόν που σε ξέχασε θα στα δώσει. Με άλλο τρόπο. Δόξα στο Θεό μας, αδέρφια. Εγώ λοιπόν εφραίνομαι, γι' αυτό τον στέλνω τον Τιμόθεο που μου είναι αναγκαίος, όταν μαθαίνω νέα σας. Το κείμενο λέει γνους τα περί ημών, γνωρίζοντας αυτά που σας αφορούν, γνωρίζοντας
πώς περνάτε, γνωρίζοντας τι έχετε να διηγηθείτε από τον Κύριο Ιησού. Και μετά λέει στο 20 εδάφιο, «Διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον, ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας». Αυτόν εγώ σας στέλνω, για να ξέρετε πώς έρχεται η χαρά. Τον μοναδικό μου ισόψυχο, αντί να τον κρατήσω για τον εαυτό μου, που στο τέλος και τον χρειάζομαι και τον δικαιούμαι, αφού οι άλλοι με εγκατέλειψαν, τον μοναδικό μου ισόψυχο, αντί να τον κρατήσω για μένα, τον στέλνω σε εσάς. Δεν έχω ουδένα ισόψυχον. Και εδώ βλέπουμε την μοναξιά ενός Αποστόλου που έχει χάρισμα ιαμάτων, τα μείζωνα χαρίσματα, έχει συμμαρτυρήσει ο Θεός με θαύματα, με σημεία τεράστια, και τελικά αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα εν κυρίω κατορθώματα έρχεται μελαγχολικά να μας δηλώσει ότι τελικά το μόνο που κατάφερα, αλλά δεν χάνω τη χαρά μου γι' αυτό, είναι ότι έχω μόνο έναν ισόψυχο. Μόνο έναν. Τόσες εκκλησίες έκανες, τόσα θαύματα, δαίμονες εκβλήθηκαν, άρρωστοι θεραπεύθηκαν με τα μαντήλια σου. Ναι, ξέρετε τι μου έμεινε στο τέλος? Μόνο ένας, ο Τιμόθεος. Η μοναξιά ενός ανθρώπου που συμμαρτύρησε ο Θεός με μεγαλεία και τεράστια. Και αυτόν τον έναν που του έμεινε τον δίνει. Δεν έχω ουδένα ισόψυχον. Αν και Απόστολος, εμείς, σύμφωνα με τον τρόπο που σκεφτόμαστε ορισμένα πράγματα, θα λέγαμε ότι ο Απόστολος με τόσα θαύματα, με τόσες ενέργειες, με τέτοιο χάρισμα λόγου, λεφούσε, μιλιούνια θα ερχόντουσαν οι ψυχές γύρω του. Αν δεν είναι έτσι, αυτά γίνονται στο Χόλιγουντ ή στον σύγχρονο πεντηκοστιανισμό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη γνήσια πνευματική ζωή, γιατί είναι κύβδηλος. Δεν είναι ο αρχαϊκός πεντηκοστιανισμός, αυτόν τον οποίο πρέπει να ζήσουμε και στον οποίο καλούμαστε να επιστρέψουμε. Είναι ένας πεντηκοστιανισμός γεμάτος φιωριτούρες. Είναι μια πεντηκοστή χωρίς πεντηκοστή. Αυτή η πεντηκοστή είναι η γνήσια και αυθεντική πεντηκοστή. Αυτή που το χάρισμα λειτουργεί ως αποτέλεσμα του ότι ο χαρισματούχος δέχτηκε να γίνει το κρασί που χύνεται και εξαφανίζεται, εξατμίζεται, η σπονδή υπέρ της λειτουργίας της πίστεως των άλλων. Εκεί έχουμε αυθεντική πεντηκοστή. Και σε αυτή την αυθεντική πεντηκοστή δεν έχουμε χιλιάδες χιλιάδων πλήθους να παραλυρούν. Και στην Αζούζα, όταν έγιναν ό,τι έγιναν, 12 άνθρωποι έλαβαν πνευμάγιο και μετά σιγά σιγά πηγαίνανε. Και μετά πάλι λίγοι μείνανε. Αλλά το Πνεύμα του Άγιου έπεσε. Και στο ανώγιο της Πεντηκοστής 120 ήταν. Και μετά ήρθανε πολλοί. Και κάποια στιγμή η Εκκλησία των Ιεροσολύμων σχεδόν διαλύθηκε με το διωγμό. Αλλά οι Απόστολοι έμειναν στη θέση τους και δεν έχασαν την πίστη τους, και το έργο του Θεού συνεχίστηκε σε όλο τον κόσμο και στην Ιερουσαλήμ. Γιατί το έργο του Θεού, αδέρφια, όταν γίνεται με αγάπη στο Χριστό και για τη δόξα του, όχι για τη δόξα μας, εκεί το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί, εργάζεται και κάνει έργο θαυμάσιο. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε γνήσια και αυθεντική πεντηκοστή. Η γνήσια και αυθεντική πεντηκοστή έχει μία προϋπόθεση. Αυτό το φρόνημα της αυταπάρνησης και της προσφοράς στον άλλον. Ό,τι έτοιμα κι αν έχεις, για να εκπληρωθεί θέλεις χάρη από το Θεό. Χάρη θα βρεις όταν είσαι στην υπηρεσία του άλλου. Όταν νοιάζεσαι για τον άλλον. Όταν ζεις και ζω σαν αληθινός αδελφός και αδελφή.
Αν μας βγει η τυπικότητα, δόξα στον Κύριο αδελφέ, δόξα στον Κύριο αδελφέ, δόξα στον Κύριο αδελφή, δόξα στον Κύριο αδελφή. Αδελφός και αδελφή, δεν κατοικώ στα λόγια μου δηλαδή. Άμα δεν κατοικώ στα λόγια μου, μην περιμένω τίποτα. Ξέρεις, σημαίνει αδελφός, είναι ιερό πράγμα αδελφός, άμα το νιώθω. Αδελφέ μου, τι κάνεις, αδελφή μου, τι κάνεις, ανεξαρτήτου ηλικίας. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε πει, δεν υπάρχει χάσμα ηλικιών. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον, δεν υπάρχει χάσμα ηλικιών. Όπου το Πνεύμα το Άγιον δεν ιερουργεί, υπάρχει χάσμα γενεών. Όπου δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, ο νέος θέλει να είναι μόνο με νέους. Και ο ηλικιωμένος θέλει να είναι μόνο με ηλικιωμένους. Και ο πενηντάρης μόνο με τους πενηντάριδες. Και ο εικοσάρης με τους εικοσάριδες. Όπου δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, υπάρχει μόνο μια τέτοια λογική. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, δεν υπάρχει χάσμα γενεών. Τι υπάρχει? Μία οικογένεια, ένα σώμα, κεφαλή ο Χριστός. Ο Χριστός μιλάει στα μέλη, τα μέλη παίρνουν κουντράγιο, ζωοποιούνται, παρηγοριώνται, ενισχύονται, τα χρησιμοποιεί ο Θεός, τους δίνει χαρίσματα, υπηρετούν και γίνεται μια ευλογία. Αυτό είναι. Δεν έχω, λέει λοιπόν, ουδένα ισόψυχον. Δεν μου μείνε κανένας. Μα τόσα θαύματα, δεν μου μείνε κανένας. Τόσες εκκλησίες, δεν μου μείνει κανένας, πλην του Τιμωθέου. Τόσα κηρύγματα Διαγίου Πνεύματος, τόση διδασκαλία από το Θεό κατευθείαν, δεν μου μείνει κανένας. Μόνο ένας, ο Τιμόθεος. Δεν έχω ουδένα ισόψυχον. Να τον βγάλουμε αποτυχημένο τον Παύλο που του μείνει μόνο ισόψυχος. Είμαστε ικανοί να τον βγάλουμε αποτυχημένος. Γιατί η ευλογία προσμετρίεται αριθμητικά. Αν η ευλογία προσμετρίεται αριθμητικά, τότε ο Παύλος είναι αποτυχημένος. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο Παύλος δεν είναι αποτυχημένος, είναι ένας ευλογημένος δούλος του Θεού που ξέρει να ζει με τα λίγα, ξέρει να ζει και με τα πολλά. Ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω και να ελαττώνομαι. Ξέρω να ελαττώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Αυτό είναι. Η ευλογία δεν είναι ούτε ποσοτική ή αριθμητική. Είναι τι συμβαίνει μέσα μου εκείνη την ώρα. Είναι η καρδιά μου κατανενιγμένη, νοιάζομαι για τους άλλους, τους έχω έγνοια, αυτό είναι. Τέρμα. Αν είναι σε αυτή την κατάσταση κάποιος, είναι ο Θεός μαζί του. Τι σε ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Και έχει του κόσμου τα προβλήματα. Και δεν πάβει την ώρα που έχει τόσα προβλήματα να νοιάζεται για τους άλλους. Να ενδιαφέρεται, να αγωνιά. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και αν περνάει, δεν θα μείνει ποτέ μόνος από τον Κύριο. Από ανθρώπους μπορεί να μείνει μόνος, από τον Κύριο αποκλείεται. Ό,τι και να κάνεις με τους ανθρώπους, να ξέρεις ότι κάποιες στιγμές θα μείνεις μόνος. Ό,τι κάνεις όμως για τη δόξα του Κυρίου, να ξέρεις ότι μόνος από τον Κύριο δεν θα μείνεις ποτέ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί στη θλίψη και στο αδιέξοδο μόνον μία παρουσία μπορεί να σε βοηθήσει. Η παρουσία του Κυρίου. Δεν έχω λοιπόν κανέναν ισόψυχο, ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Οι άλλοι και όταν με ρημνάνε, δεν με ρημνάνε γνησίως. Αυτό λέει. Γιατί λέει, δεν έχω κάποιον που να με ρημνήσει γνησίως. Δεν λέει κάποιον που να με ρημνήσει. Υπάρχουν αρκετοί δίπλα στον Παύλο που με ρημνούσαν. Αλλά όχι γνησίως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπήρχαν κάποιοι στον Παύλο που τρέχαν στο έργο του Θεού, που κοπίαζαν, αλλά όχι γιατί ενδιαφέρονταν γνησίως για την κατάσταση των άλλων, αλλά γιατί βρίσκονταν σε αναζήτηση ρόλων. Γιατί επιδίωκαν να είναι απαραίτητοι και να θεωρούνται αναντικατάστατοι. Γι' αυτό. Και ο Παύλος αυτά τα ξέρει. Γιατί είναι έμπειρος στα πράγματα του Θεού. Γνωρίζει ο Παύλος ποιος με ρημνά γνησίως και ποιος με ρημνά για την υστεροφημία του ή για να φιλοτεχνήσει το προφίλ του. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα να εργάζεται κάποιος, να κοπιάζει, να τρέχει δεξιά και αριστερά, αλλά όχι γιατί νοιάζεται για την κατάσταση εκείνων που κοπιάζει, αλλά γιατί θέλει, έχει την ανάγκη να φαίνεται ως αναγκαίος, απαραίτητος και ίσως και αναντικατάστατος.
Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και δίνει τώρα μια έντονη μπηχτή σε κάθε ένα που το διαβάζει αυτό το λόγο, να αναρωτηθεί: Μεριμνάς γνησίως, εργάζεσαι το έργο του Θεού, εργάζεσαι γνησίως, τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί, το κάνεις γνησίως, νοιάζεσαι όντως για την κατάσταση αυτή που το κάνεις, ή μήπως το κάνεις γιατί θέλεις να νιώθεις αναγκαίος, Κώστα, αδελφέ ή αδελφοί, και αφού είσαι αναγκαίος και αφού τρέχεις, να έχεις και απέτηση ο λόγος σου να περνάει. Λέει στο 21. Επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτόν, ουχή τα του Ιησού Χριστού. Επειδή πάντες, ποιοι πάντες? Πάντες οι μεριμνούντες. Δεν λέει τους άλλους που δεν μεριμνούν, μιλάει για τους μεριμνούντες ουχή γνησίως. Διότι πάντες ζητούσι τα εαυτόν. Όλοι αυτοί όσοι εργάζονται στο έργο του Θεού, εργάζονται, αλλά δεν μεριμνούν γνησίως. Μεριμνούν για τον εαυτό τους. Θέλουν να έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Θέλουν να κατευθύνουν τις εξελίξεις. Θέλουν να περνάει η γνώμη τους. Θεωρούν τον εαυτό τους ηδήμονα, έμπειρο. Θέλουν να εξαργυρώσουν τον κόπο τους με άμβονες, με θέσεις, με αξιώματα. Βέβαια. Μόνον ο Τιμόθεος, λέει, είναι ισόψυχος. Μόνον αυτός δεν νοιάζεται για όλα αυτά. Με τους άλλους όλους που συνεργάστηκες, Παύλο, πώς συνεργάστηκες? Συνεργάστηκα. Και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας διεπίστωσα ότι πάντες ζητούσε τα εαυτόν. Την προβολή τους, την αναγνώρισή τους, τη δόξα τους. Ουχή τα του Ιησού Χριστού. Όχι τη δόξα του Χριστού. Γιατί αν ήθελαν τη δόξα του Χριστού, θα γινόντουσαν το κρασί που χύνεται. Δηλαδή δεν θα περίμεναν ανταπόδοση. Δεν θα περίμεναν, ούτε θα απαιτούσαν να περνάει η γνώμη τους ή να ερωτώνται πριν από οποιαδήποτε απόφαση πάρει ο Α ή ο Β. Δεν θα είχαν απέτηση να βάλουν την πινελιά τους σε κάποια απόφαση ή κάποιος να απεφάσει σε κάτι αφού προηγουμένως τον συμβουλευτεί. Όλοι, λέει, αυτοί ζητούν τα εαυτόν, ουχή τα του Ιησού Χριστού. Αν αναζητούσαν τα του Ιησού Χριστού, δεν θα αναζητούσαν ρόλους πρωταγωνιστικούς, αλλά θα γινόντουσαν, όπως έγινα και εγώ, λέει ο Παύλος, η σπονδή, το κρασί που χύνεται, για να πάρει μπροστά με το παράδειγμα αυτό η πίστη του άλλου. Γιατί όποιος αναζητεί ρόλους πρωταγωνιστικούς, από ένα σημείο και μετά, εάν δεν αισθανθεί ότι το λαμβάνει, τότε θα κάνει άλλες επιλογές. Και ο Παύλος γι' αυτό είδε πολλούς να φεύγουν από κοντά του και να μείνει μόνο ο Τιμόθεος. Γιατί ο Τιμόθεος έμεινε δίπλα του. Οι άλλοι έφυγαν γιατί ήθελαν άλλους ρόλους να παίζουν. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το εδάφιο. Δεν έχω ουδένα ισόψυχο που να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει με έναν να με προβληματίσει. Νοιάζομαι για την κατάστασή σου ή για να φαίνομαι απαραίτητος? Πάντε ζητούσιν τα εαυτόν. Μήπως και εγώ ζητάω τα εαυτόν, τα του εαυτού μου? Ουχή τα του Ιησού Χριστού. Ό,τι κάνουμε, αδέρφια, στην προσευχή πρώτα και να λέμε: Κύριε, και αν υπάρχει κάτι μέσα μου που δεν το έχω καταλάβει, σε παρακαλώ βγάλ το από μέσα μου, ώστε ό,τι κάνω να είναι για τη δική σου τη δόξα. Όχι για το προφίλ, όχι για την ιστεροφημία, όχι για τη φήμη. Για τη δική σου δόξα. Και λέει στο 22. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ως τέκνον μετά του πατρός εδούλευσε μετεμού εις το Ευαγγέλιον. Ξέρετε τι εννοεί, αδέρφια, εδώ ο Παύλος όταν λέει «γνωρίζετε δε την δοκιμασία αυτού», δηλαδή του Τιμοθέου. «Γνωρίζετε δε την δοκιμασία αυτού». Θέλει να μας πει
κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι η διαδρομή του καθενός φαίνεται. Γι' αυτό λέει γνωρίζετε δε την δοκιμασία αυτού. Η διαδρομή του καθενός και οι επιλογές του μιλούν από μόνα τους και φανερώνουν τα κριτήρια της καρδιάς. Γνωρίζετε τη δοκιμασία αυτού, ότι ως τέκνον μετά του πατρός, δηλαδή ήτανε δίπλα μου, λέει ο Παύλος, σαν μαθητής. Όχι επειδή είχε χάρισμα άρχιζε να λειτουργεί από μόνος του, με οδηγεί ο Θεός, ως τέκνον μετά του πατρός. Τι ως τέκνον μετά του πατρός, Παύλο, αφού είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο? Ναι, ως τέκνον μετά του πατρός. Την οδηγία του Αγίου Πνεύματος την είχε, γιατί δούλεψε μετεμού ως τέκνον μετά του πατρός. Μόνον έτσι μπορεί να έχει κάποιος οδηγία Πνεύματος Αγίου ή να λέει ότι έχει. Είναι πολύ βαριές λέξεις αυτές για να τις χρησιμοποιούμε με τόση ελαφρότητα όπως πολλές φορές μπορεί να κάνουμε. Ως τέκνον μετά του πατρός εντούλευσε μετεμού. Δηλαδή πάντοτε ήταν δίπλα μου. Η διαδρομή του καθενός μιλάει από μόνη της. Και δούλευσε μετεμού εις το Ευαγγέλιο. Δούλευσε. Αλλά δεν δούλευσε μόνος του ατομικά να ξεπροβάλλει. Μετεμού στο πλάι μου. Υπάρχουν πολλοί σε όλα τα χρόνια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Υπήρξαν πολλοί και ίσως και να υπάρχουν ακόμη. Ο Θεός να μας φυλάει. Που δουλεύουν μεν, αλλά δεν δουλεύουνε. Δουλεύουνε μόνοι τους. Δουλεύουνε και μπορεί να δουλεύουνε πάρα πολύ. Και να δαπανιώνται και να καταναλώνονται και να κουράζονται και να κοπιάζουνε. Αλλά τα κάνουνε μόνοι τους. Χωρίς έλεγχο. Χωρίς πείμανση. Χωρίς συμβουλή. Ως οδηγούμενοι υπό του Θεού. Ο Τιμόθεος είναι άνθρωπος του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά δουλεύει μαζί με τον Παύλο, δίπλα, σαν μαθητής. Δεν αυτενεργεί. Και γι' αυτό το λόγο τον συστήνει ο Παύλος και το όνομα του Τιμόθεου έχει γραφτεί στην Αγία Γραφή. Και σήμερα όλοι μιλάμε για τον Τιμόθεο. Γνωρίζετε τη δοκιμασία του. Ο καθένας δοκιμάζεται από το πόσο σταθερός και πιστός μένει εκεί που τον έθεσε ο Θεός. Ότι ως τέκνον μετά του πατρός, υπάκουος, διδάξιμος, εδούλευσε, κουράστηκε, μετεμού, όχι μόνος του, εις το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το έργο του Θεού και αυτά τα παιδιά, αυτούς τους δούλους, αυτές τις δούλες, χρησιμοποιεί και ευλογεί ο Κύριος. Και ήθε σήμερα τα λόγια που διαβάσαμε, τα εδάφια που διαβάσαμε, να μας διεγείρουν τουλάχιστον σε αυτό. Να σταθούμε δίπλα στους αδελφούς μας, να νοιαστούμε ανιδιοτελώς για αυτούς και να είμαστε παράγοντες οικοδομής στην Εκκλησία. Γιατί μπορεί μια πλήρωση Πνεύματος Αγίου δική σου, μια επίσκεψη του Θεού, να βοηθήσει να πάρουμε φωτιά και οι υπόλοιποι. Αν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλα τα ξυλαράκια, ένας να πάρει φωτιά, μετά καίγονται και τα άλλα. Ο Κύριος να ευλογεί.